πολύ όμορφο κλίμα. Θα δημιουργηθεί το τριήμερο αυτό που μας έρχεται και στην περιοχή του Μέρωνα. Καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει λάβει δράση με αρκετή προετοιμασία για μουσική, χορό, τραγούδι, παραδοσιακά πράγματα, σαν να λέμε. Ναι. Και βεβαίως φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκη. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου για να μας βάλει στο κλίμα και να προετοιμαστούμε κι εμείς από την πλευρά μας για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας και από το όμορφο Ρέθυμνο. Τι κάνετε, ετοιμάζεστε, επιποδόσεις, προετοιμασίες, κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει, να περάσετε όμορφα? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο φροντίζουμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε κάποιες δράσεις, να τηρούμε τις παραδόσεις μας και να φροντίζουμε και οι κάτοικοι του χωριού μας που είναι ένα ορεινό χωριό και όπως καταλαβαίνετε το χειμώνα δεν έχουν πολλές διεξόδους για διασκέδαση, να μπορέσουν και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας να έρθουν σε επαφή με περισσότερο κόσμο και να περάσουν καλά κι αυτοί όπως όλος ο κόσμος. Σύμμαχος ο καιρός, ελπίζουμε δηλαδή να είναι σύμμαχος ο καιρός καθώς προβλέπονται κάποιες βροχές. Γενικά το κάλεσμά σας σε ποιους απευθύνεται, αποκλειστικά και μόνο εκεί στους ντόπιους ή και όποιος θέλει? Η αγκαλιά εκεί της περιοχής είναι μεγάλη, έτοιμη να υποδεχτεί τον οποιοδήποτε? Κοιτάξτε, πάντοτε το Αμάρι ήταν μια φιλόξενη επαρχία. Ανάμεσα σε όλα τα χωριά είναι και το χωριό μας ο Μέρωνας. Έχουμε μια ιδιαίτερη παράδοση την Καθαρά Δευτέρα. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια κάνουμε εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα. Παλιότερα κάναμε και ένα καρναβάλι, το οποίο ήταν από τις αρχές του 1980 μέχρι αρχές του 1990. Μάλιστα, έτσι, για μια δεκαετία. Αναφορές έχουμε, αναφορές έχουμε και από παλιότερους ότι η καρναβαλική πομπή γινόταν στο χωριό μας και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Έχετε παράδοση και λοιπόν. Στις δεκαετίες του 60. Ναι, υπάρχει μια ιδιαίτερη παράδοση και όλα τα χωριά του Αμαρίου μπορώ να πω ότι έχουν κάποια ιδιαίτερα δρόμενα τα οποία έχουν καταγραφεί κιόλας από φορείς όπως είναι ο Φάλκονας. Είναι κάποια ιδιαίτερα δρόμενα που συναντώνται και σε άλλους τόπους, αλλά και στα μάτια. Εγώ, κύριε Αγγελάκη, πραγματικά να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι υποχρέωσή μας και δημοσιογραφικά και εδώ μέσα από την εκπομπή να δίνουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους τοπικούς φορείς που μετά από 3 χρόνια το έχουν ανάγκη να βγουν έξω, το έχουν ανάγκη να τιμήσουν και να τηρήσουν έθιμα και παραδόσεις. Οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ δεσμεύομαι να μαζέψουμε και υλικό από τη Δευτέρα από την περιοχή σας και να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Τους χαιρετισμούς μας. Να μας έρθετε να πιούμε ένα κρασί και να περάσουμε καλά. Θα στείλουμε εκεί τη Στέλλα τη Μαθιουδάκη, την καλή συνάδελφο, να έρθει να καλύψει και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά.